Σήμερα είχαμε μια δύσκολη, χθες και σήμερα είχαμε μια δύσκολη σύνοδο κορυφής, πολύ δύσκολη. Ακριβώς γιατί κατά την άποψή μου και θα το πω χωρίς περιστροφές, διότι πρέπει να το παραδεχθούμε ειλικρινώς, δεν ισχύει αυτό που λέμε πολύ συχνά και καταγράφεται σχεδόν σε όλες τις αποφάσεις μας, ότι λειτουργούμε και αποφασίζουμε σύμφωνα με τις κοινές αρχές και τις κοινές αξίες που μοιραζόμαστε 28. Φαίνεται ότι δεν μοιραζόμαστε τις ίδιες αρχές και τις ίδιες αξίες όλοι. Αυτά που γνωρίζαμε ως ιδρυτικές αξίες και αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αλληλεγγύη, τον ουμανισμό, τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, τον απαρέκλειτο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, που αποτελούν, κατά την άποψή μας, θεμέλιο λίθο των αξιών της του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, δεν τα μοιραζόμαστε εξίσου, δεν αποτελούν κοινό τόπο και για τους 28. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βαθιά διχασμένη ανάμεσα σε δύο αντιλήψεις, μια ακραία συντηρητική, σοβινιστική, αντιμεταναστευτική και σε μια, θα την χαρακτήριζα, πιο δημοκρατική, πιο ουμανιστική προσέγγιση. Χθες υπήρξε μια μεγάλη αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο αυτές αντιλήψεις που μας οδήγησε στο να καταλήξουμε ως τις 5 το πρωί τα συμπεράσματα για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης. Υπήρξε αντιπαράθεση ανάμεσα στις δυνάμεις που θέλουν μια ευρωπαϊκή συλλογική λύση απέναντι στην ευρωπαϊκή πρόκληση που είναι η μεταναστευτική κρίση, μία λύση στη βάση της συνευθύνης και της αλληλεγγύης, καθώς, επαναλαμβάνω, η αντίληψη αυτή θεωρεί ότι η μεταναστευτική κρίση αποτελεί ένα συλλογικό ευρωπαϊκό πρόβλημα, μία ευρωπαϊκή πρόκληση. Και από την άλλη πλευρά, οι δυνάμεις εκείνες που επιλέγουν να κινηθούν στη βάση της περιχαράκωσης και των μονομερών ενεργειών και όχι στην βάση του διαμερισμού της ευθύνης η οποία προκύπτει από την ίδια τη συμμετοχή τους, από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω ότι η Ελλάδα τάχθηκε και υπερασπίστηκε την πρώτη αντίληψη. Στο πλαίσιο αυτό, χθες δίνοντας διαπραγματευτικές μάχες, εξονυχιστικής προσπάθειας σε ό,τι αφορά το λεκτικό ενός κειμένου που πέρασε από 40 κύματα, εντούτοις πιστεύω ότι στο τέλος καταλήξαμε σε μια λύση όπου δεν είναι η καλύτερη δυνατή, αλλά αποφύγαμε μια σειρά κινδύνων που θα είχαν εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στο μέλλον και στην ίδια τη φυσιογνωμία, την ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κίνδυνος που αποφεύχθηκε ήταν στο ζήτημα των πρωτογενών ροών στην Κεντρική Μεσόγειο να προκριθεί μια απόφαση που θα ανέφερε ρητά ότι η επαναπροώθηση στην Αφρική θα γίνει σε κλειστά κέντρα και κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα αν χρήζει όχι διεθνούς προστασίας, θα επιστρέφει πίσω στην Αφρική. Αντιλαμβάνεστε ότι μια τέτοια απόφαση θα ήταν απόλυτα αντίθετη με ό,τι έχουμε γνωρίσει σήμερα ως διεθνές δίκαιο. Ο δεύτερος κίνδυνος που αποφεύχθηκε ήταν να καταγραφεί στο κείμενο η θέση ότι όποιες δευτερογενείς ροές συνεχίζουν να υφίστανται προς την Κεντρική Ευρώπη θα πρέπει να αντιμετωπίζονται μονομερώς με συνοριακούς ελέγχους και άρα με την de facto δημιουργία ενός μικρού δυτικοευρωπαϊκού Σέγγεν. Ένας κίνδυνος, άλλωστε, που είχε επισημανθεί από τη Γερμανία και την Αυστρία κατά την άτυπη συνάντηση της προηγούμενης Κυριακής. Και ένας ακόμα κίνδυνος που αποφεύχθηκε, επίσης, ήταν η προοπτική
η αναγκαία αναθεώρηση του Δουβλίνου σε μια δίκαιη κατεύθυνση να μετατεθεί στις καλένδες με πραγματικό στόχο όσων εισηγούνται αυτή την θέση να ακυρωθεί τελικά μετά τις ευρωεκλογές του 2019, γιατί αυτό ήταν ο στόχος, θεωρώντας ότι οι ευρωεκλογές αυτές θα δώσουν συσχετισμούς ακόμα πιο αρνητικούς, ακόμα πιο θετικούς για τις ακραίες συντηρητικές, ακροδεξιές λαϊκιστικές θέσεις, εθνικιστικές, σοβινιστικές θέσεις κομμάτων στην Ευρώπη. Λοιπόν, μπροστά σε αυτούς τους κινδύνους, η Ελλάδα έθεσε στην πρώτη γραμμή αρχές και αξίες. Αυτό που εμείς ονομάζουμε ιδρυτικές αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα έλεγα και αυτό που χαρακτηρίζει το δικό μας αξιακό πλαίσιο. Διότι η Ελλάδα υπερασπίζεται και μια μακρά παρακαταθήκη αγώνων, αλλά και ενός ειδικού αξιακού φορτίου. Πιστεύω ότι ήμουν ασυνεπής με αυτές τις αρχές και τις προσωπικές δικές μου, αλλά και αυτές που εκπροσωπεί η Ελλάδα διαχρονικά. Υπερασπίστηκα και υπερασπίζομαι μια ταυτότητα για την Ευρώπη που αντιστοιχεί στη λογική του ανθρωπισμού, στη λογική της αλληλεγγύης, του διαμερισμού της ευθύνης απέναντι στα κράτη-μέλη. Στο πλαίσιο αυτό, σας είπα τι αποφύγαμε, να σας πω τι κερδίσαμε. Στο πλαίσιο αυτό εξασφαλίστηκαν, κατά την άποψή μου, σημαντικά πράγματα. Πρώτον, τονίστηκε στο κείμενο της απόφασης ρητά ότι η ευρωπαϊκή προσέγγιση στη διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών πρέπει να είναι ολοκληρωμένη, δηλαδή να αφορά και τις τρεις διαστάσεις. Βεβαίως την εξωτερική, δηλαδή τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες, χώρες προέλευσης και καταγωγής των μεταναστών και των προσφύγων, τη διαχείριση των συνόρων, που δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να υπάρχει αυξημένη προστασία, αλλά ταυτόχρονα και τη λεγόμενη εσωτερική διάσταση. Ταυτόχρονα και παράλληλα. Και εσωτερική διάσταση σημαίνει ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη μια κοινή ευρωπαϊκή πρόκληση να την αντιμετωπίζουν συλλογικά και να μοιράζονται την ευθύνη. Το δεύτερο σημαντικό που καταγράφηκε στην απόφαση, μετά από δική μας παρέμβαση, υπάρχει ειδική αναφορά στη σημασία αποτελεσματικής συνεργασίας με την Τουρκία στο πλαίσιο της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και παράλληλα έχει καταγραφεί η βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χορήγηση της δεύτερης δόσης της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, μια χώρα που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι φιλοξενεί πάνω από 3 εκατομμύρια πρόσφυγες. Την ίδια στιγμή υπογραμμίστηκε ότι η Τουρκία οφείλει να εφαρμόσει τη διμερή συμφωνία επανεισδοχής με την Ελλάδα, την οποία έχει μονομερώς αναστείλει, αλλά και τη Συμφωνία Επανεισδοχής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Και ασφαλώς καταγράφεται ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν χωρίς διακρίσεις έναντι οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή και έναντι της Κύπρου. Το τρίτο θετικό σημείο είναι ότι προκρίθηκε ως λύση για τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη η καθιέρωση κέντρων υποδοχής, εμείς τα γνωρίζουμε ως hot spots, σε ευρωπαϊκές χώρες που θα επεξεργάζονται αιτήσεις ασύλου των ατόμων που θα εισέρχονται στην Ευρώπη. Και το λέω αυτό ως θετικό δεδομένο ότι η άλλη άποψη δεν ήθελε κανένα κέντρο υποδοχής σε ευρωπαϊκό έδαφος, παρά μονάχα εκτός Ευρώπης. Το τέταρτο θετικό σημείο είναι ότι συμφωνήθηκε ότι το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και ειδικά ο κανονισμός του Δουβλίνου πρέπει να αναθεωρηθεί
στη βάση της ευθύνης και της αλληλεγγύης το συντομότερο δυνατόν. Και η Αυστρία που αναλαμβάνει την Προεδρία και δεν δείχνει καθόλου πρόθυμη να εργαστεί σε αυτή την κατεύθυνση, είναι η αλήθεια, οφείλει στο πλαίσιο αυτής της απόφασης τουλάχιστον να προσπαθήσει σε αυτή την κατεύθυνση και τον Οκτώβρη το Συμβούλιο θα συνεδριάσει προκειμένου να συζητήσει τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας και άρα και η Αυστριακή Προεδρία θα αναγκαστεί τον Οκτώβριο να μας δείξει τα αποτελέσματα της δουλειάς της. Το πέμπτο θετικό σημείο είναι ότι προκρίθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες της Αφρικής στο πλαίσιο των εταιρικών σχέσεων με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτιών της μετανάστευσης. Και το έκτο είναι ότι συμφωνήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει τις διαδικασίες για την καθιέρωση μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής επιστροφών, ευρωπαϊκής πολιτικής επιστροφών, όχι κάθε χώρα ξεχωριστά, για όσους δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας και δεν δικαιούνται άσυλο στις χώρες καταγωγής τους ή σε τρίτες χώρες. Διότι, επαναλαμβάνω, οι επιστροφές δεν μπορεί να είναι ζήτημα της κάθε χώρας πρώτης υποδοχής, αλλά πρέπει να είναι ένα συνολικό ευρωπαϊκό ζήτημα. Είναι σαφές ότι οι δυνάμεις αυτές που δεν θέλουν ευρωπαϊκές λύσεις έθεσαν χθες, έφεραν στα όρια της, θα έλεγα, την ευρωπαϊκή συνεργασία μας, τη λειτουργία μας στο υψηλότερο επίπεδο των 28, στο επίπεδο των ηγετών. Στο πλαίσιο αυτό, όλοι οι υπόλοιποι συμφωνήσαμε ότι δεν πρέπει να μείνουμε πίσω, επειδή κάποιοι δεν θέλουν να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Και συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε σε ένα πλέγμα συνεργασιών, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη διαχείριση των ροών με όρους που να προστατεύουν τη Συμφωνία Σέγγεν και να επιτρέπουν την όσο το δυνατόν πιο δίκαιη κατανομή των βαρών. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν με την Γερμανία και την Ισπανία η Ελλάδα προχώρησε σε μια πολιτικά δεσμευτική συμφωνία προκειμένου να δημιουργηθεί ένα μέτωπο λογικής για τη συντονισμένη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στο πλαίσιο αρχών. Ο βασικός άξονας αυτής της συμφωνίας είναι η ελαχιστοποίηση των παράνομων δευτερογενών ροών έναντι άμεσης επιτάχυνσης των επανενώσεων χωρισμένων προσφυγικών οικογενειών στη Γερμανία. Τονίζω, θέλω να τονίσω σε αυτό το σημείο, ότι δεδομένου ότι η Βαλκανική Οδός έχει κλείσει εδώ και 2,5 χρόνια περίπου και ότι υπάρχουν δύο επιχειρήσεις Frontex στα βόρεια σύνορά μας με την Αλβανία και με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, οι δευτερογενείς αυτές ροές είναι ούτως ή άλλως ελάχιστες. Λιγότερες υπολογίζουμε από 100-150 άτομα το μήνα. Ενδεικτικά τονίζω ότι η Γερμανία είχε πρόσφατα ζητήσει την επιστροφή στην Ελλάδα τους τελευταίους 6 μήνες περί τα 1.000 άτομα. Παράλληλα, η Γερμανία δεσμεύεται να ξεπαγώσει άμεσα τα 2.900 αιτήματα επανενώσεων οικογενειών από την Ελλάδα και βεβαίως θα εξετάσει θετικά και εκατοντάδες ακόμα υπόλοιπα αιτήματα επανενώσεων οικογενειών. Με βάση λοιπόν αυτή τη συνολική εικόνα, με βάση τις επανενώσεις, το συνολικό ισοζύγιο για την Ελλάδα θα διαμορφωθεί εξαιρετικά θετικό. Δηλαδή δεν ισχύουν κάποιες καταγραφές που έχουν ξεκινήσει, γνωστές καταστροφολογικές καταγραφές, ότι θα επιβαρυνθεί η Ελλάδα από αυτή την τοποθέτηση και αυτή την στάση με επιπλέον άτομα
πρόσφυγες οι οποίοι θα αποκλειστούν εντός της ελληνικής επικράτειας. Επιπλέον όμως θα έλεγα ότι αυτό που έχει για μας ιδιαίτερη σημασία είναι πως παρόμοιες συμφωνίες εντός αυτού του πλαισίου της συντονισμένης και συλλογικής αντιμετώπισης της προσφυγικής μεταναστευτικής κρίσης θα υπάρξουν το επόμενο διάστημα και με άλλες χώρες. Το μέτωπο λογικής και συντονισμένης διαχείρισης του μεταναστευτικού στα πλαίσια αρχών χθες συγκρότησαν πέραν της Ισπανίας και της προοδευτικής της κυβέρνησης όλες οι χώρες με προοδευτικές κυβερνήσεις, συν βεβαίως την Γαλλία και τη Γερμανία. Δεν χρειάζεται να σας πω ποιες χώρες ήταν στην απέναντι πλευρά. Οι χώρες του Βίζεγκραντ και η Αυστρία είχαν τον πρώτο λόγο. Αλλά αυτό που έχει σημασία να τονίσω είναι ότι ακόμα και η Ιταλία στο τέλος της ημέρας τάχθηκε με τις δικές μας θέσεις και εδώ προκύπτει η μεγάλη αντίφαση αυτών των ομοειδεατών, θα έλεγα, σοβινιστικών και εθνικιστικών προσεγγίσεων όταν τα συμφέροντά τους αντικειμενικά συγκρούονται. Καθώς η Ιταλία είναι μια χώρα του Νότου, δεν είναι μια χώρα του Βορρά. Επιπλέον, η Γερμανία και η Ισπανία δεσμεύτηκαν στα πλαίσια αυτής της συνεννόησής μας να στηρίξουν την ολοκλήρωση της αναθεώρησης του Δουβλίνου στην βάση της αλληλεγγύης εντός του 2018 και όχι στις καλένδες. Η Γερμανία και η Ισπανία δεσμεύτηκαν να στηρίξουν τη λήψη έκτακτων ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών για την Ελλάδα στη βάση της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής βαρών σε περίπτωση που υπάρξει νέα κρίση, γιατί αυτή τη στιγμή συζητάμε χωρίς να είναι το φαινόμενο αυτό σε ένταση. Και τέλος, δεσμεύτηκαν να στηρίξουν πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άμεση οικονομική στήριξη και ανακούφιση των 5 νησιών και των κατοίκων τους, των 5 νησιών του Ανατολικού Αιγαίου που έχουν επιβαρυνθεί από την προσφυγική κρίση καθώς βρίσκονται στο πρώτο μέτωπο υποδοχής. Πέραν τη συζήτηση όμως για τη μετανάστευση, να σας πω εντάχει και δύο λόγια για τα υπόλοιπα. Πέραν τη συζήτηση για τη μετανάστευση, με την απόφαση που ελήφθη για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και την Αλβανία το 2019, στην οποία πρωτοστάτησε η Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακτά το ρόλο της στα Βαλκάνια, δίνοντας όραμα στην περιοχή, και φυσικά η Ελλάδα αποδεικνύεται σε ηγετική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια. Στο πλαίσιο αυτό καλωσορίστηκε, όπως άλλωστε και χθες, στο πλαίσιο της συνάντησης όπου συμμετείχα, του PES, του PES, των σοσιαλιστών. Καλωσορίστηκε η συμφωνία των Πρεσπών με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η οποία μαζί με τη συμφωνία Βουλγαρίας, πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας, αποτελούν ένα πλαίσιο ιδιαίτερα θετικό, θα έλεγα ένα εξαιρετικό παράδειγμα προώθησης των σχέσεων καλής γειτονίας στην πολύπαθη περιοχή μας. Προφανώς τα ίδια μηνύματα έλαβα και στο πλαίσιο της συνάντησής μου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κύριο Στόλτεμπεργκ, ο οποίος τόσο στην κατηδίαν συνάντησή μας, όσο και στην ενημέρωση στη Σύνοδο, τόνισε ότι η γειτονική μας χώρα θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ μόνο υπό τον όρο ότι θα ολοκληρώσει τη συνταγματική της αναθεώρηση. Δηλαδή, στην επόμενη Σύνοδο, αν δεν κάνω λάθος, στις 11 Ιουλίου, θα ξεκινήσουν οι ενταξιακές συνομιλίες, οι οποίες θα ολοκληρωθούν μόνο εάν τηρηθούν οι όροι της συμφωνίας, δηλαδή
επιτυχώς καταλήξει το δημοψήφισμα και ολοκληρωθούν επιτυχώς οι συνταγματικές μεταρρυθμίσεις στη γείτονα χώρα. Τότε και μόνο τότε θα υπάρξει, θα υπογραφεί πρωτόκολλο ένταξης και θα αρχίσει η κύρωση του πρωτοκόλλου στις χώρες κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, η οποία διαρκεί, σύμφωνα με την εμπειρία, περίπου 1,5 χρόνο. Συνεπώς, αν όλα πάνε καλά, η γειτονική χώρα θα είναι μέλος του ΝΑΤΟ με το όνομα Βόρεια Μακεδονία την άνοιξη του 2020. Τώρα, να πω επίσης ότι στα πλαίσια αυτού που σας έλεγα πριν προλίγου, της ανάδειξης του ηγετικού ρόλου της χώρας στην περιοχή των Βαλκανίων, είχαμε και την πρόσκληση, την επίσημη πρόσκληση για πρώτη φορά της Ελλάδας στην λεγόμενη διαδικασία του Βερολίνου, που αφορά μια ετήσια συνάντηση των δυτικοβαλκανικών χωρών με σημαντικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ενισχύεται και να ενθαρρύνεται η ευρωπαϊκή τους πρόπτικη. Θα παραβρεθώ λοιπόν στις 10 Ιουλίου στο Λονδίνο στη συνάντηση αυτή μετά την πρόσκληση που έλαβα από τη Βρετανίδα Πρωθυπουργό. Παράλληλα, στις 7 Ιουλίου, η χώρα μας θα υποβάλει αίτηση προκειμένου να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία 16-1 της Κίνας με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων, η οποία βεβαίως, αν ολοκληρωθεί η διαδικασία της αλλαγής της κύρωσης της συμφωνίας με τους βόρειους γειτονές μας, διότι αυτό ήταν ένα από τα θέματα εκείνα τα οποία μας εμπόδιζαν να συμμετάσχουμε εκεί. Σας θυμίζω ότι η Κίνα τους αναγνωρίζει ακόμα ως δημοκρατία της Μακεδονίας, για να μην ξεχνιόμαστε. Δεν θα είναι η πρωτοβουλία 16-1, θα είναι 17-1, με την Ελλάδα να παίζει ένα καθοριστικό ρόλο ως πύλη εισόδου επενδύσεων από την Ανατολή, από την Κίνα, μετά βεβαίως και την πολύ μεγάλη επένδυση στο λιμάνι του Πειραιά. Και να προσθέσω εδώ ότι στις 4 Ιουλίου διοργανώνουμε και την 4η Σύνοδο Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Σερβίας. Ενώ πριν από λίγο είχα τη χαρά να υπογράψω με τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό παρουσία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ζακ-Κλοντ Γιούνκερ, τη συμφωνία που αφορά την στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατασκευή του αγωγού IGB, του κάθετου άξονα στον ΤΑΠ, που θα ενώνει τη Βόρεια Ελλάδα με την Βουλγαρία, κατασκευή η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2020. Τέλος, στα ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Ευρωζώνης, ζητήματα που μας απασχόλησαν σήμερα στην Σύνοδο των Χωρών της Ευρωζώνης. Καταρχάς, είχα την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου, αλλά και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Πρόεδρο του Eurogroup και τον Επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον κύριο Juncker, Σεντένο και Ντράγκη, για τη θετική συμβολή τους για την καθαρή έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια, για το τέλος και της τελευταίας εστίας κρίσης στην Ευρώπη, που είναι το τέλος της ελληνικής κρίσης. Και βεβαίως το κλίμα ήταν σχετικά πανηγυρικό, καθώς όλοι οι συνάδελφοι είχαν να πούν καλά λόγια και να συγχαρούν την Ελλάδα για την μεγάλη αυτή επιτυχία της. Συζητήσαμε βεβαίως μια μεγάλη επιτυχία που θέλω να επαναλάβω δεν αφορά μόνο το τέλος του προγράμματος. Αφορά κυρίως και την ελάφρυνση του δημόσιου χρέους που αποκαθιστά τη βιωσιμότητά του, γεγονός το οποίο δεν το λέμε εμείς, αποδεικνύεται και από την καθημερινά σταθερή μείωση των επιτοκίων του δεκαετούς ομολόγου, που σήμερα έπεσε κάτω από το φράγμα του 4%. Στη συνέχεια,
Είχα την ευκαιρία να συνοψίσω τις θέσεις της χώρας για τη συζήτηση που αφορά την εμβάθυνση της Ευρωζώνης σε 5 σημεία, στην ανάγκη ενός ισχυρού προϋπολογισμού με αντικυκλική αναδιανεμητική λειτουργία, στην ανάγκη να υπάρξει φορολογική σύγκληση ώστε να αποτραπεί ο φορολογικός ανταγωνισμός και να κλείσει η πόρτα στους φορολογικούς παραδείσους στην Ευρώπη. Τρίτον, στην ανάγκη ισότιμης μεταχείρισης των υπερβολικών πλεονασμάτων αλλά και των υπερβολικών πλεονασμάτων τρεχουσών συναλλαγών των χωρών του Βορρά με την αντίστοιχη μεταχείριση που έχουμε δει εδώ και χρόνια και αφορά τα δημοσιονομικά ελλείμματα των χωρών του Νότου. Τέταρτον, την ανάγκη να μετεξελιχθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας σε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Χρειαζόμαστε να δανειστεί έσχατης καταφυγής για τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, τώρα που έσβησε και η τελευταία αιστεία της φωτιάς στην Ευρωζώνη, έσβησε δηλαδή η κρίση στην Ελλάδα, της φωτιάς που άναψε το 2008, πρέπει να προετοιμαστούμε για πιθανές επόμενες αιστείες φωτιάς. Γιατί φαινόμενα πυρκαγιάς θα έχουμε και στο μέλλον στην Ευρώπη. Έτσι είναι η παγκόσμια οικονομία. Τώρα πρέπει να προετοιμαστούμε και άρα πρέπει να κάνουμε τολμηρά βήματα. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα μηχανισμό που θα στηρίζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύης Καταθέσεων, θα λειτουργεί εντός των ευρωπαϊκών συνθήκων υπό τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και ζήτησα αυτή η συζήτηση να έχει ένα deadline. Πολύ συντομότερα από το τέλος του έτους, θα έλεγα εγώ, διότι θα πρέπει να εφαρμοστούν οι αποφάσεις πριν τις ευρωεκλογές του 19 για να καταλάβει και ο κόσμος ότι υπήρξαν κάποιες αλλαγές. Εν διάφη περιπτώσει, αυτό που αποφασίστηκε είναι ότι συμφωνήθηκε να προχωρήσει η λεγόμενη ενιαία εγγύηση καταθέσεων. Συμφωνήθηκε η ενίσχυση του ESM ως ενός μηχανισμού που θα στηρίζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και με ένα ισχυρό σύστημα εγγύησης, ένα ισχυρό backstop, όπως λέγεται. Και συμφωνήθηκε να επαναλάβουμε, αν χρειαστεί, σε μη προβλεπόμενη, αν θέλετε, από το χρονοδιάγραμμα σύσκεψη της Σύνοδο των χωρών της Ευρωζώνης το ερχόμενο φθινόπωρο, αλλά στην απόφαση έχει μπει ότι ο τελικός ορίζοντας των αποφάσεων είναι ο Δεκέμβρης, η Σύνοδος του Δεκέμβρη του 2018. Λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις, και ζητώ συγγνώμη γιατί μακρηγόρησα, αλλά ήταν μια σύνοδος που είχε πολλά, είμαι ανοιχτός να δεχτώ όλες σας τις ερωτήσεις. Ο κύριος Φασουλάς, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σηκώνουν, είναι γνωστό το βάρος που σηκώνουν. Και από 1η του Ιούλη θα έχουμε αύξηση του φόρου προστιθέμενης αξίας. Και ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί είδα ότι θα πάρουν κάποια μέτρα ενίσχυσης, εάν σκοπεύετε να πάρετε κάποιες πρωτοβουλίες σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Κύριε Φασουλά, μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω κάτι το οποίο δεν σχετίζεται όμως με τις αποφάσεις που πήραμε χθες για την οικονομική ενίσχυση και την ενίσχυση σε υλικοτεχνικές υποδομές και προσωπικό των νησιών αυτών, αλλά είναι μια πρωτοβουλία που έχω πάρει εδώ και καιρό από την επίσκεψη του Προέδρου Γιούνκερ στην Αθήνα. Του είχα θέσει την ανάγκη η Ελλάδα να μην, η ελληνική κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην αύξηση του φόρου προστέμενης αξίας στα 5 αυτά νησιά που δέχονται τις προσφυγικές ροές, ως ελάχιστη ένδειξη αλληλεγγύης και κατανόησης στους πολίτες αυτών των νησιών που σηκώνουν όλο το βάρος για λογαριασμό ολόκληρης Ευρώπης. Χθες είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε διεξοδικά και να καταλήξουμε στον τρόπο που αυτό θα συμβεί
στις τεχνικές λεπτομέρειες και βεβαίως σήμερα έχω δώσει εντολή, η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν θα προχωρήσει άμεσα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, διότι δεν έχουμε τη χρονική πολυτέλεια, άμεσα σε νόμο που θα αναιρεί αυτή την αποφασισμένη το προηγούμενο διάστημα άδικη, κατά τη γνώμη μου, αύξηση του ΦΠΑ στα 5 νησιά που δέχονται προσφυγικές ροές. Νομίζω ότι ήταν μια δίκαιη επιλογή η οποία έγινε πράξη, κυρίως, και θέλω να τονίσω αυτό, χάρη στην κατανόηση του Προέδρου Γιούνκερ, ο οποίος είναι απόλυτος γνώστης των συνθήκων στα 5 αυτά νησιά και τις μεγάλες προσπάθειες που έχουν κάνει οι νησιώτες μας. Και πιστεύω ότι αυτή είναι μια εξέλιξη εξαιρετικά θετική. Για πόσο καιρό? Κύριε Φασουλά, θα μου επιτρέψετε να σας απαντήσω ότι όσο διαρκεί η προσφυγική κρίση στα 5 αυτά νησιά, αλλά και σε ό,τι με αφορά όσο είμαι εγώ στη θέση του Πρωθυπουργού, από ό,τι φαίνεται και τα δύο θα διαρκέσουν πολύ, δεν θα υπάρξει άνοδος της τιμής του ΦΠΑ στα 5 νησιά. Και από αυτή την πτέρυγα λίγο, κυρία Καλογεροπούλου. Κύριε Πρωθυπουργέ, η αξιωματική αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι κάνετε τα χατήρια της κυρίας Μέρκελ, γιατί και μάλιστα εις βάρος της χώρας μας, αποδεχόμενος τώρα να επιστρέφουν πρόσφυγες και τα λοιπά, γιατί αποβλέπετε στο μέλλον να υπάρξει μία ευνοϊκότερη στάση από την πλευρά της Γερμανίας σε ό,τι αφορά τα ήδη ψηφισμένα μέτρα μετά τη λήξη των μνημονίων. Πώς το σχολιάζετε? Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε βρεθεί μπροστά σε θεωρίες συνωμοσίας. Το γάρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη. Η Ελλάδα πετυχαίνει. Πετυχαίνει τους στόχους της, βγαίνει από το πρόγραμμα, πέτυχε μια εξαιρετική απόφαση για το χρέος, έχει διαψεύσει τις κασάνδρες και άρα μπορεί να ταινίζει το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Μου θυμίζει η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης, αν και δεν έχω άμεση εμπειρία, αλλά έχω ακούσματα, μου θυμίζει τον τζογαδόρο που συνεχίζει να τζογάρει ξανά και ξανά και ξανά για να ρεφάρει και χάνει όλα τα λεφτά στο τέλος. Και μάλιστα τζογάρει διαρκώς με αιμονή στο ίδιο χρώμα, στο μαύρο, στο χρώμα της καταστροφής. Είχαν βάλει όλα τους τα λεφτά ότι θα εφαρμοστεί ο περιβόητος κόφτης. Είχαν βάλει όλα τους τα λεφτά ότι δεν θα κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, η τρίτη αξιολόγηση. Είχαν βάλει όλα τους τα λεφτά ότι δεν θα υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο για αντίμετρα. Είχαν βάλει όλα τους τα λεφτά ότι δεν θα πάρουμε λύση για το χρέος. Τώρα επιμένουν να βάζουν όλα τους τα λεφτά σε ένα ζήτημα το οποίο το παρακολουθώ με ιδιαίτερη θυμηδία και θέλω να σας πω το εξής. Το θετικό για τη χώρα είναι ότι έχει ανακτήσει την αξιοπιστία της απέναντι στους εταίρους της. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει μεταρρυθμίσεις για πρώτη φορά, δομικές και ουσιαστικές, μπορεί να πιάνει τους δημοσιονομικούς της στόχους και αυτό το οποίο καταφέραμε με την απόφαση για το χρέος, να στέκεται στα πόδια της, να δανείζεται αυτοδύναμα από τις αγορές, χωρίς πιστωτική γραμμή όπως κάποιοι επιθυμούσαν και επισημέναν την ανάγκη δήθεν ότι δεν αντέχει η χώρα, αλλά δεν θέλαν να υπάρχει η δυνατότητα στη χώρα και στην όποια εκλεγμένη κυβέρνηση να αποφασίζει αυτή με ποια μέσα θα υλοποιήσει τις δεσμεύσεις για τους συγκεκριμένους στόχους. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι αν συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία να βάζει τα λεφτά της στο μαύρο και να τζογάρει ξανά και ξανά, μπας και ρεφάρει την χασούρα της, θα τα χάσει όλα στο τέλος. Εγώ θέλω να σας πω ότι εμείς με υπευθυνότητα θα αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας και θα βρούμε τη βέλτιστη δυνατή λύση σε ό,τι αφορά την οικονομική, τη δημοσιονομική σταθερή πορεία
της χώρας εντός των στόχων, αλλά και την κοινωνική βιωσιμότητα. Και βεβαίως όταν βλέπετε ότι η χώρα μπορεί να παίρνει αποφάσεις διορθωτικές, ενώ ακόμα δεν έχει βγει από το πρόγραμμα, αντιλαμβάνεστε ότι σε 2 μήνες από τώρα θα έχει ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία, την οποία όμως επαναλαμβάνω πρέπει να τη διαχειριστεί με σύνεση και με υπευθυνότητα. Διότι το να γυρίσουμε πίσω στις αιτίες που μας οδήγησαν στην κρίση και στη χρεοκοπία του 2009 θα ήταν όχι απλά ανοησία, αλλά αυτοκτονία από πλευράς μας. Η κυρία Ψαρά και μετά ο κύριο Δρούμπος. Γεια σας. Και από μένα να σας γυρίσω λίγο στο μεταναστευτικό και να σας ρωτήσω αν η Ελλάδα είναι ανάμεσα σε αυτές τις χώρες που δήλωσαν πρόθυμες να φιλοξενήσουν αυτά τα καινούργια κέντρα τύπου hot spot που η Ελλάδα έχει ήδη. Γιατί όταν βγήκε έξω ο πρόεδρος Μακρόν, όταν βγήκε έξω ο καγκελάριος Κούρτς, είπαν ότι εμείς δεν θέλουμε να έχουμε στο έδαφος μας τέτοια κέντρα. Ποιες χώρες τελικά ήταν ανάμεσα στις διαθέσιμες και είναι τα hot spot της Ελλάδας τόσο επιτυχημένα τελικά? Ποια είναι η δική σας άποψη? Και τελευταία ερώτηση, αν μπορώ. Μέσα σε αυτό το κλίμα, αν είσαστε αισιόδοξος για την αναθεώρηση του Δουβλίνου και για την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου. Ευχαριστώ. Ναι, η Ελλάδα έχει hot spots. Δεν έχει νόημα να δεσμευτούμε για κάτι καινούριο, αφού έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι η απόφαση έχει ληφθεί σε εθελοντική βάση, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι κάποιες χώρες εκ των πραγμάτων, θέλοντας ή μη, θα οδηγηθούν πολύ γρήγορα στη δημιουργία αυτών των κέντρων για να μπορέσουν να ελέγξουν τις ροές και να μπορέσουν με έναν τρόπο συντονισμένο και συλλογικό να κάνουν αυτόν τον διαχωρισμό ανάμεσα σε όσους χρήζουν διεθνούς προστασίας και σε όσους δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας. Τώρα, στο ερώτημά σας, εάν είναι το μοντέλο πετυχημένο, η άποψή μου είναι ότι η ιδέα δεν είναι κακή, αλλά η εφαρμογή από τη θεωρία απέχει πάρα πολύ. Η θεωρία από την πράξη πολλές φορές απέχει. Και το λέω αυτό διότι η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει ένα πολύ ουσιαστικό ζήτημα, ένα πολύ ουσιαστικό πρόβλημα. Έχει να κάνει με την πίστη της, τη δέσμευσή της στη διεθνή νομιμότητα, στο διεθνές δίκαιο. Εμείς λοιπόν δεν ξεπετάμε τις αιτήσεις ασύλου, ούτε στέλνουμε πίσω καραβιές απελπισμένων ανθρώπων, αλλά τους υποδεχόμαστε και κάνουμε όλες τις προβλεπόμενες από το διεθνές δίκαιο διαδικασίες για την εξέταση του ασύλου, που είναι γνωστό ότι απαιτούν χρόνο. Άρα λοιπόν έχουμε οδηγηθεί σε μια κατάσταση όπου πράγματι κέντρα υποδοχής που θα έπρεπε να φιλοξενούν, που έχουν μια χωρητικότητα 5.000 ατόμων, να έχουν 10-12.000 άτομα. Και το καλύτερο ξενοδοχείο να ήταν, αντιλαμβάνεστε ότι από αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να υπάρξουν καλές συνθήκες διαβίωσης. Άρα λοιπόν είναι ένα στοίχημα για τις χώρες που θα το επιλέξουν. Πιθανολογώ ότι θα είναι αρκετές. Θα είναι μάλλον όσες χώρες δέχονται ροές από τη θάλασσα. Είναι ένα στοίχημα να δούμε αν σε συνθήκες μικρότερης πίεσης από αυτή που δέχεται η Ελλάδα στο Ανατολικό Αιγαίο, θα καταφέρουν να φτιάξουν κάτι καλύτερο από αυτό που έχουμε μέχρι σήμερα καταφέρει εμείς. Τους το εύχομαι. Τώρα, στο ερώτημά σας για το αν, όπως είπατε, είμαι αισιόδοξος ή όχι για την αναθεώρηση του Δουβλίνου, θέλω να σας απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Η Ευρώπη είναι διχασμένη σε αυτούς που το επιθυμούν και το κατανοούν και σε αυτούς που το πολεμάνε. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι αυτή η ρήξη δεν είναι εύκολο να αποκαταστήσει.